so good looking, she's so good looking. So hush, pretty baby, don't you cry. So hush, pretty baby, and don't you cry. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ μαζί μας απόψε. Είναι μεγάλη χαρά μας που φιλοξενούμε στην Κύπρο τον πολύ αγαπητό συγγραφέα Κώστα Κρομίδα. Ευχαριστούμε τον Σολόνιον για τη φιλοξενία, τον Άκη και τη Χριστιανά. Για το βιβλίο πρώτα απ' όλα θα μας μιλήσει η Μανιάννα Καλογεράκη, καλή συνάδελφος. Καλησπέρα σας. Δημοσιογράφος, αρχισυντάκτρια στο 24.com. Θα μας πει τα συναισθήματα της διαβάζοντας το βιβλίο. Θέλω πραγματικά να σας πω, χωρίς να αποτελεί αυτό υποκειμενική άποψη, ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά αξίζει να πάρετε και να συνοδεύσει τα καλοκαιρινά και όχι μόνο βράδια σας. Αυτό που αποκόμισα εγώ από αυτό το βιβλίο, από τον πολύ καλό φίλο και έτσι πολύ στενό μου και αγαπητό φίλο Κώστα Κρομίδα, είναι ότι αυτή η πάρα πολύ μεγάλη εναλλαγή των ηρώων, των καταστάσεων, των καρέ, των σκηνών και όλα αυτά προτρέπει τον αναγνώστη όχι μόνο να συνεχίσει να διαβάσει το βιβλίο, αλλά να το τελειώσει και ενδεχομένως και πάρα πολύ γρήγορα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και μόνο από τον τρόπο που ξεκινάει, καταλαβαίνεις, δεν θα σας πω που ξεκινάει, είναι πάντως με ένα πάρα πολύ δυνατό γεγονός και καταλαβαίνεις ότι θα έρχεται έτσι μια πολύ δυνατή συνέχεια. Δεν θα τα προδώσουμε όλα. Μην τα προδώσουμε όλα. Πάντως και μόνο τρόπος της έναρξης του βιβλίου προδίδει σε εισαγωγικά ότι η συνέχεια και βεβαίως και το τέλος θα είναι πάρα πολύ δυνατά. Νομίζω ότι είναι μία κίνηση που έπρεπε ο Κώστας να την έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το βιβλίο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα τα βιβλία του και η Ογκρέσα και τα υπόλοιπα, είναι μία ακόμα απόδειξη ότι ο Κώστας έπρεπε να ασχοληθεί με αυτό το χώρο, με τη συγγραφή των βιβλίων, έπρεπε ενδεχομένως να το έχει κάνει και νωρίς. Σαν λίγο αυτό γιατί μου άρεσε. Ωραία. Σε κοίταζα διακριτικά όσο πλησίαζες, γιατί ήθελα να το ακούσεις αυτό. Είναι πραγματικά αυτό άποψη που την πιστεύω, αλλά ήρθες ευτυχώς γρήγορα. Είναι αυτό που ήθελα να το ακούω. Ναι, έπρεπε αυτό το πράγμα και όχι μόνο από το Μη με λησμόνι, από όλα τα βιβλία σου, ιδίως και την Ογκρέσα και αυτό το τελευταίο, πιστεύω να το έχεις κάνει νωρίτερα. Αλλά ίσως να ήταν τώρα το πλήρωμα που λέμε του χρόνου, για να ασχοληθείς και με τη συγγραφή. Και αυτό το οποίο πραγματικά κρατάω και από το Μη με λησμόνι και γενικότερα από τη συγγραφική δραστηριότητα του Κώστα Κρομίδα είναι ότι ποτέ δεν αρκέστηκε στο απλό επάγγελμα, παύλα, λειτουργήμα του ηθοποιού, το οποίο βεβαίως και υπηρετεί τόσα χρόνια πάρα πολύ πιστά και με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά ασχολείται και με κάτι άλλο το οποίο ευτυχώς για όλους εμάς έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε και να χαίρει και αυτής της ιδιαίτερης εκτίμησης και αναγνώρισης από το αναγνωστικό και όχι μόνο κοινό. Σας ευχαριστώ πολύ. Άξι της ζωής στη στράτα αργοσβήνεις μόνη, δίχως να έχεις καμία συντροφιά μαυρομάτα, πως κλαίω και φθηνώ για τα πληγά σου μιάτα. Αν σε απάτησε και σε τραυμάτισε, ο έρωτας που φωτίζει τα μάτια σου, τα πανάκριβα παλάτια σου. Η αγάπη μου θα σε διατρέψει και το όνειρο σου το παλιό θα ζωντανέψει. Πίσω από αυτού του ήχου του Τετσάνι κρύβεται και το νόημα του βιβλίου αυτού, Μη με λησμόνι. Αυτοί οι στίχοι που κρύβουν τόσο πόνο, ταυτόχρονα όμω και ελπίδα, ελπίδα στην αγάπη. Με άγγιξε βαθιά αυτή η στίχη, διότι ένιωσα πω θα μπορούσα να είχα γραφτεί για μένα. Δεν ξέρω καλά πώ βρέθηκα εδώ σήμερα να αποσταθώ αυτό το βιβλίο του Κώστα, όμω κάποτε η ζωή ξεφυγίζεται με έναν τρόπο μαγικό. Από τι πρώτε και όλε τι σελίδε του βιβλίου άρχισαν να γελάνε δάκρυα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχουν νιώσει τον πόνο του χωρισμού από το παιδί τους, όμως είναι ένας πόνος βαθύς, σαν να κρατήσει από ένα νήμα για να μην σε καταρκεί η άδεια σου. Εύχομαι να μην το νιώσει κανείς σας. Ταυτίστηκα. Με συνεπήρε το βιβλίο. Το διάβασα σε 2-3 μέρες, παρασύνοντας με σε ένα χύμα των συναισθημάτων. Μια ιστορία πόνου, πάθους, διαφθοράς, ελπίδας, αλλά και αληθινής πραγματικής αγάπης.
Μέχρι και το εξώφυλλο μου προκαλεί ανασφαλώς συναισθήματα. Μια όμορφη νεαρή αναλύεται από το νερό, με το στήθος λαφρώς γυρμένο πίσω, με το στήθος προς τα πάνω, σαν εξαγνισμένη από το νερό και προπάντως από την αγάπη που γεμίζει το στήθος της, αναλύεται ξαναγεννημένη. Κώστα μου, σε ευχαριστώ για αυτό το ταξίδι. Συνηθίζω να γράφω, να τοποθετώ τις ιστορίες μου στα μέρη που έχω επισκεφθεί το προηγούμενο καλοκαίρι. Δηλαδή, πέρσι είχα επισκεφθεί την Πάτμο, είχα επισκεφθεί τα Γιάννενα πολλές φορές, είναι ένα μέρος που πηγαίνω πολλές φορές, το Γαλαξίδι μετά από πολύ καιρό, στο Παρίσι δεν είχα καταφέρει να πάω, αλλά είχα πάει έτσι κι αλλιώς παλιότερα. Και αυτές οι φρέσκες εικόνες και γενικά το φρέσκο που υπάρχει σε αυτά τα μέρη και τα συναισθήματα που είχα βιώσει πολύ έντονα και ήταν κοντά, τα πέρασα στο βιβλίο. Στο επόμενο βιβλίο, που δεν έχω πολλά να σας πω για αυτό, πολλά, για την ιστορία, γιατί δεν είναι η ώρα, είναι πολύ νωρίς. Είναι 100% σίγουρο θα συμπεριλάβω πολλά από τα συναισθήματα, από τις εικόνες, από τους ανθρώπους που γνωρίζω. Θα σας πω και γι' αυτό λίγο αργότερα, έτσι, μερικά πράγματα για το πώς γράφω. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει κομμάτι αυτών των συναισθημάτων και των εικόνων. Αυτό λοιπόν είναι η ιστορία. Δεν θέλω να σας πω πολλά γιατί αποκαλύψω, θα αποκαλύψω την ιστορία που συμβαίνει αρκετά αργά στο βιβλίο. Συνέβη πέρυσι στην Πάτμο. Όσοι διαβάσετε το βιβλίο, όταν θα φτάσετε σε αυτό το σημείο, θα γυρίσετε και θα κοιτάξετε το εξώφυλλο. Αυτή η ιστορία λοιπόν που συνέβη πέρυσι στην Πάτμο δεν έχει καμία σχέση στην πραγματικότητα με την αληθινή ιστορία. Αυτό που έκανα λοιπόν εγώ ήταν να παντρέψω δύο ιστορίες διαφορετικές μέσα στο βιβλίο. Και άλλα πράγματα όμως πολλά, και άλλες μικρές ιστορίες, ένα βλέμμα, ένα άγγιγμα, μια εικόνα. Η κύρια πηγή έμπνευσης για αυτό το βιβλίο επίσης είναι η Βιβί. Η Βιβί είναι αφιερωμένο το βιβλίο στη Βιβί. Όσοι το έχετε δει στην αρχή, και αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη Βιβί. Και συγκεκριμένα λέω για τα μαθήματα ζωής που μου έδωσε όσο ζούσε. Δεν γράφω αυτό ακριβώς. Η Βιβί υπήρξε μαθήτριά μου στα μαθήματα υποκριτικής. Τη γνώρισα όταν ήρθε με μια μπατάνα στο κεφάλι, για να μην φαίνεται το γυμνό της κεφάλι, νομίζω ότι καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Παντρεμένη με δύο παιδιά, όταν έμαθε ότι είναι άρρωστη, αποφάσισε ότι θέλει να κάνει στη ζωή της. Της είχαν πει γιατί ότι έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής, της είπαν ότι έχει τρεις μήνες ζωή. Και αποφάσισε λοιπόν αυτούς τους τρεις μήνες να κάνει τα πράγματα που δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή της. Ένα από αυτά ήταν να κάνει υποκριτική, δεν είχε σπουδάσει ποτέ υποκριτική και λέει θέλω να πάω να κάνω ένα σεμινάριο. Φανταστείτε λοιπόν όταν ήρθε αυτή η γυναίκα την οποία δεν ήξερα, μετά γίνανε πολύ φίλοι και οικογενειακοί φίλοι. Όταν ήρθε λοιπόν στο μάθημα την πρώτη μέρα και μου λέει θέλω να ξεκινήσω να κάνω μαθήματα, τη ρώτησα γιατί την είδα, μου είπε λοιπόν λίγο την ιστορία της. Εγώ λοιπόν ως δάσκαλος ήξερα ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να μην φτάσει καν στο τέλος του τριμήνου. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε μαθήματα, δεν το έδειχνα, δεν το ήξερε κανένας από τα υπόλοιπα παιδιά, ξέραν ότι είναι άρρωστη, αλλά δεν ξέραν πόσο χρόνο ζωής της είχαν πει γιατροί. Να μην σας πω όλη την ιστορία, η Βιβί έζησε δύο χρόνια. Η Βιβί υπάρχει μέσα στο βιβλίο, στη μορφή της Μελέκ, που έχετε διαβάσει. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα, το λέω για τα κορίτσια που το έχουν διαβάσει το βιβλίο και για όσους το έχουν διαβάσει. Στη μορφή της Μελέκ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Βιβίς, την οποία πραγματικά, αν δεν την είχα γνωρίσει, μπορεί να μην την είχα γράψει αυτή την ιστορία όπως την έχω γράψει. Διότι συμπεριέλαβα τα Γιάννενα μέσα. Τα Γιάννενα είναι ο τόπος καταγωγής της Βιβίς. Τα ζήσαμε μαζί, τα περπατήσαμε μαζί. Περπάτησα σε αυτές τις ομορφιές της λίμνης, στα στενά σοκάκια των Ιωαννίνων. Έμαθα την ιστορία του οίκου ανοχής που υπήρχε και στην πραγματικότητα στα Γιάννενα. Και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να παντρέψω και την Πάτμο, την οποία επισκέφθηκα πέρσι, έτσι ώστε όλα αυτά να συνθέσουν αυτό που λέγεται μη μελισμόνιο.